Πάρα πολλά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης από την Αργολίδα βρέθηκαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το σημερινό προσυνέδριο, μέσα στην οικονομική συγκυρία την οποία βρίσκεται η χώρα μας, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι η ώρα που θα χαράξει καινούριο προγραμματικό λόγο γύρω από τα θέματα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, τα οποία θα βρίσκονται στην επικαιρότητα σαφώς το χρόνο που έρχεται. Είναι πολύ σημαντικό επίσης, γιατί μέσα από τις πολιτικές πιστεύω ότι εκείνο που θα κατοχυρωθεί θα είναι και η ουσιαστική πολιτική ενότητα της παράταξής μας. Της Νέας Δημοκρατίας. Ευχόμαστε να έχει καλή επιτυχία το συνέδριο. Και κυρίως τον Αντώνη τον Σαμαρά, πλέον τον συμπολίτη μας, όχι μόνο φίλο, αλλά από εδώ και πέρα και συμπολίτης λόγω της συζύγου. Και πιστεύω να είναι ένα επιτυχημένο συνέδριο. Ναι, είναι χαρά μας που φιλοξενούμε στο νομό μας το δεύτερο προσυνέδριο και πιστεύουμε έτσι ότι θα δώσουμε μεγάλη χαρά σε όλους αυτούς που φιλοξενούμε με όλα αυτά τις τοποθετήσεις που θα έχουμε από σήμερα. Ελπίζω ότι μέσα από αυτή την συνεδριακή συνάντηση των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα να βγει ισχυρότερο, δυνατότερο, σοφότερο και με τις θέσεις, προτάσεις του και την ιδεολογία του να συμβάλλει στην ανόρθωση της χώρας. Το συνέδριο σίγουρα πιστεύω ότι ο νέος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας κάνει ένα νέο ξεκίνημα με νέες αρχές που πιστεύω ότι θα έχουν ανταπόκριση και αποδοχή από τον κόσμο και σίγουρα θα πάμε πολύ καλύτερα από ό,τι είμαστε προηγουμένως. Μεγάλη προβολή για την Αργολίδα και ένα νέο ξεκίνημα για τη Νέα Δημοκρατία. Εύχομαι καλές εργασίες. Σήμερα γίνεται ένα εξαιρετικά, θεωρώ, σημαντικό συνέδριο, το οποίο έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Κομμάτια που κατά κάποιο τρόπο έχουν σχέση και με εμάς τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω δύο στοιχεία. Στοιχείο πρώτο, η χώρα βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη οικονομική κρίση. Μια κρίση την οποία βιώνουν όλα τα σπίτια και όλα τα νοικοκυριά. Θα πρέπει λοιπόν τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία που σήμερα είμαστε εδώ εμείς και το ΠΑΣΟΚ να σοβαρευτούν, να καταλάβουν ότι και τα δύο μεγάλα κόμματα έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες για την οικονομική κατάσταση που υπάρχει σήμερα στη χώρα. Επομένως, οφείλουν να σοβαρευτούν, να συνεργαστούν ενδεχομένως, έτσι ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Και η Νέα Δημοκρατία έχει τις ευθύνες της για αυτή την κατάσταση και το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν το πρώτο μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω είναι ότι πρέπει τα κόμματα να αφουγκραστούν την κοινωνία. Οι άνθρωποι σήμερα, τα νοικοκυριά, όλα περνούν δύσκολες καταστάσεις και πρέπει να υποστηριχθούν. Το δεύτερο στοιχείο που έχει σχέση εδώ με τη Νέα Δημοκρατία έχει να κάνει με το εξής. Όπως γνωρίζουμε όλοι, υπήρξε μια ισοκομματική διαδικασία από την οποία εξελέγει αρχηγός ο Αντώνης Σαμαράς. Κάποιοι ψηφίσαν τον Αντώνη τον Σαμαρά, κάποιοι άλλοι ψηφίσαν την Τώρα την Μπακογιάννη. Εγώ συγκεκριμένα γνωρίζουν οι πάντες ότι είχα ψηφίσει την Τώρα την Μπακογιάννη και δεν είχα ψηφίσει τον Αντώνη τον Σαμαρά. Αυτή τη στιγμή όμως οφείλουν άπαντες να στηρίξουν τον νέο αρχηγό ειλικρινά και χωρίς τρικλοποδιές. Ο νέος αρχηγός, ο Αντώνης ο Σαμαράς, πρέπει να υποστηριχθεί πλέον από όλους μας, ανεξαρτήτως αν τον ψηφίσαμε ή όχι. Επομένως, καλό είναι να τα βρούνε μεταξύ τους, καλό είναι να σοβαρευτούν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία και να καταλάβουν ότι η κοινωνία τους παρακολουθεί. Κλείνοντας, θέλω να μεταδώσω ένα μήνυμα αισιοδοξίας προς όλους και να τους πω ότι πρέπει να στραφούν στη νέα γενιά. Η νέα γενιά είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή όλων μας.